Λοιπόν, η μεγάλη στιγμή για τις δύο ομάδες έφτασε. Στο παρκέ, Miami Heat και Paraliers. Δεύτερο παιχνίδι μιας φοβερής και τρομερής σειράς. Για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες εν τέλει θα πάρει την πρόκριση. Πρώτο παιχνίδι. Βρήκε νικήτρια ομάδα. Τους Miami με 4 πόντους διαφορά. Όπως καταλαβαίνετε τα πάντα είναι ανοιχτά. 40 λεπτά, ίσως και περισσότερα θα το μάθουμε αυτό. Για τον τελικό νικητή της βραδιάς. Πίτουλης θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Αθανασίου προσπάθησε να μαζέψει το επιθετικό rebound. Κατοχή για τους Paraliers. Σου τριών πόντων. Η μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound. Βαντής. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα πετύχει τους πρώτους δύο πόντους της αναμέτρησης. Κούρβουλος. Μαρινάκης. Πίτουλης για τρεις από τις 45. Η μπάλα στο σίδερο. Παραλίρσα καθαρίσουν την υπόθεση αμυντικό rebound και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 0-2 το σκορ σου τριών πόντων. Αστοχό. Ο Κούρκουλος πιο ψηλά από όλους θα μαζέψει το αμυντικό. Αθανασίου. Δρίτσας. Θα πάρει την προσπάθεια για τους πρώτους δύο πόντους στο παιχνίδι. Δικούς του, της ομάδας του. Η αναμέτρηση στην απόλυτη ισορροπία. Ο Μαρινάκης βάζει τα χέρια του. Δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Κατοχή για τους Paraliers. Τα πρώτα δείγματα επιβεβαιώνουν όλα αυτά που πιστεύουμε ότι θα δούμε απόψε εδώ. Μια τεράστια σπουδαία μπασκετική μάχη. Πίτουλης. Μαρινάκης. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει ένα εξαιρετικά δύσκολο καλάθι. Μπροστά στον σκόρδο. Υπερήχε ο αντίπαλός σου σε ύψος. Παρόλα αυτά δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Και βάζει μπροστά τους Miami, 4-2. Ο Παρσεμάτης έχει κερδίσει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για 2. Έστω στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, μια ισοπαλία. Συγγνώμη να διορθώσω, προβάδισμα για τους Paraliers 4-5. Όχι, όχι, μια ισοπαλία, καλά το είπα. Έγινε λάθος στο φωτεινό πίνακα, ζητώ συγγνώμη. Πίτουλης, Μαρινάκης, Αναστασίου. Θα περάσει το προσωπικό του αντίπαλο, κακό τελείωμα. Εδώ νομίζω αδίκησε τον εαυτό του, τα έκανε όλα τέλεια. Του έλειψε το τέλος. Η μπάλα τους έμεινε στα χέρια, δεν ακούπησε Στεφάνη, δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Τι ακριβώς. Όχι, παίξτε λέει ο Ρεφ. Σου τριών ποντών. Σίδερο. Σταματήσαν μόνος του. Δρίτσας, πάτησε γραμμή. Μάλιστα. Και ακουμπήσει Στεφάνη και ανανεωθεί ο χρόνος. Thank you.
Λοιπόν, εντάξει, λογικό να υπάρχει και η αναλογή ένταση. Παιχνίδι play-offs είναι αυτό, ελπίδα. Τι θέλουμε, σε αθλητικά πλαίσια, μας αρέσει. Η μπάλα στις παραλίες. Μεσεμάτης. Στο σκόρδο. Έχει τον Πίτουλια μπροστά του. Θα στοχίσει. Ο Κούρκουλος θα μαζέψει ακόμα ένα αμυντικό ριμπάο, το δεύτερο του στο παιχνίδι. Αναστασίου. Πίτουλης. Αναστασίου. Του δίνει το σούτο σκόρδος. Η μπάλα στο Μαρινάκι. Εκείνος πάτησε γραμμή, έχω την εντύπωση. Κατοχή για τους Παραλίες. Το 4-4 παραμένει. Και 24, πρώτο δεκάλεπτο στο Athens Sports Hall. Δεύτερο παιχνίδι μιας εξαιρετικής σειράς σούτριων πόντων. Άστοχο. Η μπάλα στα χέρια του Δρίτσα. Και από εκεί στον Μίτουλη. Θα βρει μπροστά του το σκόρδο. Θα πατήσει το πόδι στο φρένο και θα πάνε σε μεγάλη επίθεση. Αναστασίου. Του δίνουνε το σούτ. Μίτουλης για τρεις. Αυτόν δεν είναι να το δίνεις. Τώρα εδώ η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Έκανε τα δικά της. Υποδοκαλεί στη Στεφάνη. Μεζεμάτης στο σκόρδο, θα γυρίσει, προσποιείται. Πολύ δύσκολη προσωπική ενέργεια, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πίτουλης θα τρέξει όλο το παρκέ στο Δρίτσα. Όταν δει τι έκασε στο βίντεο, όχι ότι δεν έχει καταλάβει, απλά άλλο να το βλέπεις. Μπάρα στο κεφάλι σου, τον τοίχο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Σκόρδος είναι επαναφορά. Θέλει να περάσει την μπάλα χαμηλά, να παίξει με πλάτη. Θα το κάνει. Εξαιρετική άμυνα του Μπουρκουλού. Ο οποίος ξεκινάει το παιχνίδι με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Πολύτιμες υπηρεσίες του στο αμυντικό κομμάτι, στα rebound. Εξίσου σημαντικά στοιχεία για να πάρεις πρόκληση σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Αναστασίου. Τρίτσας είναι μόνος του για τρεις. Μέσα! Το κάνω! 7-4 στο συν 3! Από κάτι τέτοια τρίποτα βγάζει το ψωμί του. Η άμυνα θα βγει. Πέτουμπης. Εδώ θα χρησιμοποιήσει τα πλούσια αθλητικά προσόντα του, τον μεγάλο του βηματισμό, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Το 7-4 παραμένει. Σούτια 2. Η μπάλα στο σίδερο, ούτε τώρα. Νέο αμυντικό rebound. Από ποιον άλλον. Από τον άνθρωπο ο οποίος κυριαρχεί στο συγκεκριμένο τομέα σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Κούρκουλος. Δρίτσας, το δεύτερο! Όχι. Μεζεμάτης θα μαζέψει το αμυντικό. 4-6, πρώτο δεκάλεπτο. Μεζεμάτης, αποφύγει τον Αναστασίου. Είναι μόνος στο ψηλός, θα πάρει το τρίποντο. Τώρα εδώ η μπάλα του έκανε πολύ περίεργα παιχνίδια. Του Μπραϊμιώτη. Θα γίνει το λάθος, σκόρδος, θα κερδίσει το φάουλ. Σίγουρα θα ήθελε και το καλάθι, θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών, θα έχει δικαίωμα για δύο. Στις βολές, εύκολο στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Ο νεοσυλθέντας στο παρκέ.
Τζουβανάκης θα κερδίσει το αμυντικό. Δρίτσας, Αναστασίου. Πιτούλης. Και πάλι Αναστασίου θα πάρει τον τρίποντο. Αυτό πρέπει να κάνει. Κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη, από τη στιγμή που του τα δίνουν πρέπει να τα πάρει τα τρίποντα. Ο Δρίτσας θα κερδίσει το rebound και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο δεύτερες βολές και την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα 4 πόντων στην ομάδα του, εφόσον εξτοχίσει πάντα σε αυτό το μπόνους των δύο βολών που έχει στην κατοχή του. Γιαννίρης πέρασε στην πεντάδα. Γιαννίρης, Μαρινάκης, Αναστασίου, Δρίτσας, Τζουβανάκης. Ας το δω στην πρώτη. Αστοχός και στη δεύτερη, είναι κάτι που δεν μας συνηθίσει. Θα παίξουν και αυτά πάρα πολύ τον ρόλο τους. Περσεμάτης για τρεις είναι μόνος του μέσα. Θα βάλει μπροστά τις παραλίες, 7-8. Τι έχουμε? Time out. Με το παιχνίδι στο 7-8, πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out, επιστρέψαμε με το σκορ στο 7-8. Μαρινάκης, Γιαννίρης, Τζουβανάκης, Γιαννίρης, Τζουβανάκης, για δύο από τη γωνία, νέο προβάδισμα για τους Μαϊάμι. Ο Τζουβανάκης βάζει το όνομά του στη σκόρε. Μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Θα χρειαστούν άπαρτες σε κατέρωθεν αν θέλουν να πάρουν την πρόκριση. Μπραϊνιώτης. Η μπάλα στις 45 μοίρες για 3. Άστοχος. Νέο επιθετικό rebound. Τα box out για τους Μαϊάμι δεν λειτουργούν. Περσεμάτης. Σκορδός για 3. Άστοχος. Rebound από ποιον? Αναστασίου. Φωνάζει παρόν. Δρίτσας. Θα πάει μέχρι μέσα. Μαρινάκης, Αναστασίου. Τζουβανάκης. Για δύο και αυτό. Όχι. Ήταν κακό, πολύ κακό. Το ξέρει και ο ίδιος. Airball. Περσεμάτης. Ζητάει screen. Σου τριών πόντων. Επιθετικό rebound, τελειώνει ο χρόνος στα 4 δευτερόλεπτα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Αναστασίου, ραχαία πάσα, Δρίτσας, άντε πια στο Νάκη, 11-8 στο συν 3, 1-28, μεγάλη μάχη στο Andes Sports Hall ανάμεσα στις δύο ομάδες, δύο σπουδές ομάδες Evolution League. Σκόρδος θα προσποιηθεί, θα πάρει την προσπάθεια, άστοχος. Μπάλα πάλι στα χέρια του Δρίτσα. Περιμένει και τους υπόλοιπους. Αναστασίου. Γιαννίρης είναι μόνος του, θα το πάρει το πρώτο. Όχι. Η μπάλα στα χέρια του Μαρινάκη. Άρχισε ο Δρίτσας να σηκωθεί να τελειώσει τη φάση. Η πάσα του Μαρινάκη είναι εξαιρετική. Ο Δρίτσας δεν την υποδέχεται την μπάλα με τον ιδανικότερο τρόπο.
Αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που καθυστερεί τον αποτρέπουν με το να συνδεθεί με το καλάθι. Παίρνει το ελάχιστο κερδισμένο φάουλ και αυτή τη φορά θα συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Εύστοχος και στη δεύτερη. 12-8. Έχουμε αλλαγές. Είναι η ώρα του Ταγματάρχη να περάσει στο παρκέ. Παραλύρης είναι επίθεση, Σκόρτος. Ο Γιαννίρης κολλημένος πάνω του. Η μπάλα θα γυρίσει. Ακουμπάει στο ψηλό, χαμηλά. Το καλάθι θα έρθει. Διαχειρός Τσαγκάνη. 13-10, μειώνει στους 3. Μαρινάκης. Δρίτσας. Θα πάρει την προσπάθεια. Η μπάλα τα χέρια του Μπραϊνιώτη θα περάσει εκτός. 21-3 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Γιαννίρης. Ψάχνει την πάσα, Δρίτσας. Θα πετύχει το καλάθι, όχι. Η μπάλα ουσιαστικά μπαίνει και βγαίνει. Και το 13-10, συγγνώμη, παραμένει. Φωνές του έτερου Σκόρδου από τον πάγκο. Τελεί χρέη προπονητή απόψε. Νομίζω λόγω τραυματισμού. Σκόρδος ένα βηματάκι πίσω για να δημιουργήσει χώρο στον εαυτό του. Επιθετικό rebound με ταμπλό. Ούτε τώρα. Ταγματάρχης καθαρίζει το αμυντικό rebound. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Αυτό ήτανε. 13-10. Θα δοθεί πολύ μεγάλη μάχη απόψε. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες είναι στο παρκέ και η μάχη συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω, έχουν μπόνους 4 πόντων χείς από το πρώτο παιχνίδι που δόθηκε πριν 3 μέρες ο ενίσχυε φιλίας. Για 2. Επιθετικό rebound. Ούτε σε δεύτερο χρόνο. Τσουβανάκης δίνει τέλος. Μαρινάκης σταμάτησε την τρίπλα. Ταγματάρχης. Ο Γιαννίρης επιχειρήσει το δεύτερο του τρίποντο. 0-2. Τρία δέκα παραμένει. Βαντής. Τσαϊρέκης.
Σοβαντή. Στο δύο πόντων. Στην εκνοή της επίθεσης. Κακό. Θα τον τσαγκάνει. Για να δούμε το Μαρινάκι. Προσπαθεί να δώσει ταχύτητα στην επίθεση των Hits. Γιαννίρης. Δριτζάς. Γιαννίρης. Θα προσποιηθεί. Τζουβανάκης. Αυτό τώρα ήταν Γιώργος Πριντεζής. Πεταχτάρι ολοκαθαρό. 15-10. Στο συν 5. Έχει καλές επιρροές το παιδί. Τότε τα ακούει τώρα ο Σάμιος και δεν θα του αρέσουν, αλλά τι να κάνουμε. Σου τριών πόντων, αστοχό. Τζουβανάκι σε νέο αμυντικό rebound. Οι Hits έχουν ελέξει στο 100%, όχι στο 100%, εντάξει, υπερβάλλω, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τα αμυντικά rebound. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε να κάνει πολύ καλά ο Κουρκουλός. Τζουβανάκης για δύο. Τζουβανάκης έχει ένα εύστοχο, ένα airball. Έτσι το πάει το παιχνίδι. Πατής. Ο Τζουβανάκης θα τον πιώσει μέχρι εσχάτων. Παίζουν στο όριο του φάουλ η άμυνά τους. Τον Hits είναι ξεκάθαρη εντολή του coach, ο οποίος είναι εδώ από κάτω. Ήρεμο τον ακούω. Είχε ένα ξέσπασμα εκεί στα μέσα του πρώτου δεκαλεπτού. Κοιτάξτε τον Γιαννίρη πώς πιέσει. Θα τον αποφύγει με τρόπο εξαιρετικό. Θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα του κάνει το κατέρι κρίμα. Γιατί τα έκανε όλα τέλεια ο Τσαϊρέλης. Άφησε πίσω τον Γιαννίρη με τρόπο μαγικό. Αυτή η σταυρωτή τρίπλα που επιχείρησε μπροστά του ήταν όλα τα λεπτά. Ο Τρίτσας κέρδισε το φάουλ. Από τον κύριο με το νούμερο 91, το Σελιανό. Έχουμε αλλαγές, Περσεμάτης θα περάσει στο παρκέ, στη θέση του Τσαϊρέλη. Γιαννίρης είναι επαναφορά. Μαρινάκης. Ο Δρίτσας προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Ψάχνει συμπαίκτη του ελεύθερο, θα βρει το Γιαννίρη αυτή τη φορά. Η μπάλα θα οδηγηθεί εκεί που συνηθίζεται κάθε φορά που η πορτοκαλί φεύγει από τα χέρια του. 1-3 τρίποντα και 18-10. Ο Κωνσταντίνος βάζει, μπαίνει στην εξίσωση. Τώρα εδώ νομίζω χρεώθηκε φάουλ. Αυτή την εντύπωση έχω. Λοιπόν, 18-10, 7 και 7, δεύτερο δεκάλεπτο. Στο σύν 8. Την μπάλα στο σίδερο. Ας το 21ο ο Περσεμάτης. Έστω 22ο. Τα 8-11 μειώνουν στους 7 πόντους. Μαρινάκης. Γιαννίρης. Τα βγει από τα screen. Δίστασε. Καθυστέρηση για την ακρίβεια. Δεν δίστασε. Διότι τον πήρε απόφαση να σουτάρει. Είχε έρθει ο αντίπαλος. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Ο Μαρινάκης θέλει να φάει την μπάλα. Κοιτάξτε με ποιον τρόπο επιχείρησε να την πάρει από τον αντίπαλό του. Ο Γιαννίρης κέρδισε το φάουλ. Παρατήρηση στον πάγκο των Hits τώρα. Μαρινάκης. Αναστασίου, ο οποίος πέρασε και πάλι στο παρκέ. Και ο Κούρκουλος το ίδιο. Θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Αναστασίου, ο οποίος παίζει με αίωση. Δεκαοχτώ
18-11, 6-27, δεύτερο δεκάλεπτο, Ταγματάρχης. Μαρινάκης. Θα του δώσει το σκρίνο ο Κούρκουλος. Ταγματάρχης για δύο, είναι μόνος του, το επιχειρεί, άστοχος. Για να δούμε το σκόρπο. Η μπάλα στην απέναντι πλευρά. Περσεμάτης. Ο Μπραϊμιώτης προσπαθεί να του δώσει το σκριν. Σου τριών πόντων μέσα! Από τον Οικονομόπουλο και 18-14. Μειώνουν στους 4 πόντους. Δεν πρόκειται να το παρατήσουν το παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Έχουμε πολλά να δουν τα μάτια μας απόψε. Μαρινάκης, Γιαννίρης. Έχει το Στυλιανό απέναντί του. Αναστασίου στη γωνία. Πάτησε. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου που την έχουν πατήσει τόσοι και τόσοι. Το παιχνίδι στο 18-14. Πέντε και 30. Περσεμάτης. Σκόρδος. Μπραϊμιώτης. Με τον Ταγματάρχη απέναντί του. Σουτ δύο πόντων, έστοχο. Πρωταγωνιστής ο Περσεμάτης. 18-16. Μετράνε σερί 6-0. 6 αναπάντητη πόντη. Διαφορά στο καλάθι. Έχει πολύ ψωμί αναμέτρηση ακόμα. Μαρινάκης. Αναστασίου. Πιτούλης. Θα στοχίσει. Προσπάθησε να πάρει το επιθετικό ριμπάου. Την μπάλα στα χέρια του Σκόρδου και από εκεί στο Σιλιανού. Περσεμάτης. Σιλιανός. Για την ισοφάριση. Επιθετικό ριμπάου τον Πραϊμιώτη. Για το προσπέρασμα. Όχι, δεν θα έρθει. Ο Κούρκουλος νομίζω στο 4ο-5ο αμυντικό rebound. Αναστασίου. Πιτούλης. Με τον Στυλιανό απέναντί του. Θα τον περάσει. Αναστασίου στη γωνία. Προσέχει για να έχει. Την πάτησε το πριν, θα την πατήσει και τώρα. Εγώ επιμένω, εντάξει, το όπλο του το μεγάλο είναι αυτό το πρώτο βήμα, να φύγει και να οδηγηθεί σε drive, να εκμεταλλευτεί τα πλούσια αθλητικά προσόντα τα οποία διαθέτει όσο κανείς άλλος στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επιχειρήσει σιγά σιγά να παίρνει και τα shoot, γιατί του τα δίνουνε. Μπραϊμιώτης, θα κερδίσει το φάρο τον Κούρκουλο. Τεταρτοματικό για τους Miami, δεν υπάρχουν πολλές. Τρία οι Παραλίες. Από το επόμενο οι φιλοξενούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να οδηγηθούν στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Σκόρδος. Από πού σούταρε ο αθεόφοβος Μαρινάκης. Βρίτσας με το αριστερό. Πολύ κακό τελείωμα. Περσεμάτης. Τον κυνηγάει ο Μαρινάκης. 3-36. Ο Αναστασίου θα βάλει τα χέρια του. Προσπαθούν να τους σκάσουν. Άντε πιάστο να εκεί τώρα τον Αναστασίου. 20-16 στο συν 4. Τεχνική ποινή. Έχουμε αλλαγές. Τι ακριβώς η κοιτώση. Από μία παρατήρηση, από μία παρατήρηση. Εντάξει, το διορθώνω. Ο Μοντσαϊρέλης θα περάσει στο παρκέ. (20-16) Βαντής. Ζητάει βοήθεια. Κάποιος θα του δώσει στο σκρίν. Επιθετικό φάουλ. Τώρα δε διαμαρτυρία. Είναι στο όριο της τεχνικής. Τεχνική παινή του. Την έδωσε. Ήταν ολοφάνηρο θα την δεχτεί. Ο Οικονομόπουλος, διπλό το κακό και την μπάλα χάσαν και δέχτηκαν τεχνική ποινή.
Στέλνουν τον αντίπαλο στη γραμμή, τον ελεύθερο βολό και ο αντίπαλος μετά θα έχει και την κατοχή στα χέρια του. Ο Τρίτσας ευστοχίσει. Μετά το αρχικό 0-2, νομίζω δεν έχει χάσει πολύ. Πάμε, ο Τρίτσας είναι μόνος του. Θα το κάνει, αυτό έλειπε δά. Αυτό έλειπε δά να μην το έκανε. Αυτό έλειπε δά να μην ευστοχούσε. 24-16, στο σύν 8. Το 18-16 με ένα γρήγορο 6-0 έχει γίνει 24-16. Σκόρδος, η μπάλα Στεφάνη. Μπραημιώτης παλεύει από τα δικά του χέρια. Η κατοχή και πάλι στους Φαραλίες. Οικονομόπουλος βαθύς για τρεις. Πολύ κακό. Ομυρικές μάχες. Να μην έχει χτυπήσει ο Μαρινάκης το θέμα τώρα είναι εκεί. Έτσι όπως πέσανε οι δυο τους. Θα διακοπεί το παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχει συμβεί κάτι. Εντάξει όλα. Λοιπόν ο Μαρινάκης θα περάσει στο μπάγκο. Λοιπόν, 2-40. Γιάννερης. Αναστασίου. Τρίτσας. Θα πάρει νέο τρίποντο. Θα στοχίσει το rebound για τους φιλοξενούμενους. 24-16 παραμένει. Σαϊρέλης. Βαντής. Σκόρδος. Με τον Τρίτσα απέναντί του, εξαιρετική η προσπάθειά του. Δεν του κάνει το χαρακτηρί μπάλα. Ο Αναστασίου έβαλε τα χέρια του εκεί. Ο Τρίτσας δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Κατοχή για Παραλίες. Τσαϊρέλης είναι παραφορά από την baseline. Μπρεμιώτης. Βαντής. 7 δευτερόλεπτα. 5 τώρα. Θα πάρει την προσπάθεια για τρεις, άστοχος. Θα κάνει το επιθετικό. Έχουμε φάουλ χαμηλά, είναι το πέμπτο ομαδικό, πάνε για βολές. Πάνε για βολές και έχουν ευκαιρία να μειώσουν διαφορά. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Ο Τσαγκάνης θα κάνει το 24-17. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τις τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. 1-49, 24-17 στο σύν 7. Η ομάδα του Σάμιου. Κούργουλος, Πιτούλης, Γιαννίρης, Δρίτσας. Ζητάει screen, θα του το δώσει ο Κούργουλος. Ψάχνει την μπάσα στις 45 μοίρες ο Πιτούλης.
Θα προσποιηθεί. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Επιθετικό rebound. Δρίτσας Γιαννίρης είναι μόνος του για το δεύτερο του τρίποντο. Είναι κακό. 24-17 παραμένει. Γιαννίρης όμως, μερικές φορές αυτό που έκανε τώρα, ισούται με όχι ένα τρίποντο, με δύο τρίποντα. Εξαιρετική αμυνά του. Αναγκάζει το Σκόρδος λάθος. Κατοχή για τους Μαϊάμι και πάλι. Αναστασίου. Η μπάλα στην quick side. Γιαννίρης, Δρίτσας, Πιτούλης. Γυρίζει με άπτιο τρόπο, αλλά υπερβολικός αρτουισμός. Χαθήκαν. Ο χρόνος τέλειωσε, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Πραϊνιώτης με τον Κούρκουλο. Θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Τον κέρδισε εδώ. Που πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Άστοχος. Εύστοχος στη δεύτερη με ταμπλό, παρακαλώ. 24-18. Λοιπόν, για πάμε στο παιχνίδι μας πάλι. Δρίτσας. 35 δευτερόλεπτα. Τα 10 τώρα για τους κυπέδουχους. Δρίτσας για 3. Άστοχος. Η μπάλα στα χέρια του Γιαννίρη. Πάνε για όλη την επίθεση. 10 στην κατοχή τους τώρα. Αναστασίου. Θα προσποιηθεί, θα περάσει. Δεν καταφέρει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο το γεγονός ότι τον έχει επηρεάσει. Η ίωση η οποία κουβαλάει απόψε. Τσαϊρέλης. Βαντής με το Μαρινάκη στα 3 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το τρίποντο, άστοχος. Τέλος πρώτη μικρόνου. Αυτό ήτανε. 24-18. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
ματσάρα, ρε φίλε. Τώρα ματσάρα. Απλά νομίζω τρελαθήκανε στο τέλος. Μετά φάουλ του κανάλι. Δεν χρειαζόταν. Έγινε ένα γρήγορο φάουλ, δεν δοσκόταν στους τέσσερις και στους τρεις. Δεν υπήρχε λόγο να κάνει τόσο γρήγορα φάουλ. Σαν να, σαν να ότι τελείωνε, δεν είναι καθαρή. Αυτό το είχαμε πει από πριν. Α, για πολλές. Ρισκάρουμε δηλαδή ότι θα χάσουν πολύ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μόνο που ήταν εκτός ήταν αυτό το τρίποδο. Το τρίποδο στο τέλος. Δεν ξέρω, άντε, υπάρχει. Είναι άλλο το γιατί, γιατί είναι εκεί που είναι το παιχνίδι. Εκεί τα συστήματα, ή το ακολουθείς, ή λες... Όχι, πάω να το πάρω. Ναι, το πάρει, ναι, το 10 μέτρα που χωρίς τέτοιο... Ναι, έπρεπε να γυρίσει πάρα λίγο. Εγώ σου λέω, εγώ δεν θα πάω να κάνω τίποτα. Με τρίποτο το έπαιρνε. Ναι. Η ομάδα το έπαιρνε, το γινόταν. Ναι, τι είναι σήμερα. Η ΑΜΟΚ πέρασε. Το έλεγε, κρατήθηκαν όλο το κεφάλι. Ομάδα που πάει φαίνο δεν είναι καλό. Στην Ρέγγυλα, δύσκολα να προχωρήσει στα play-offs. Γιατί είχαν επαναφαχθεί πολύ καιρό. Και πέτυχε ήταν σε σκληρή αναμέτρηση, έτσι ήταν και αναποδιά με τον Βουλγάρι και τερματίστηκε. Αλλά τα καλά μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά και οι άλλοι είναι πολύ σκληρή και αυτή η ομάδα. Πολύ τα μανάκια. Αλλά δεν είχε επιχείρηση. Σε ανοιχτό κήπεδο ρε κρεμάτησε. Μια μέρα πριν. Φίλε, πας στο ανοιχτό κήπεδο μια μέρα πριν, δεν πας. Δεν πας, κάθε σαν γάστη. Άστο, πρέπει να το παίξει. Καθόλου. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Και σήμερα με κάτι κάποια, με κάτι ενέργεια, με κάτι τέτοια. Πάμε να τα πούμε. Τώρα θα ξανά τα κατεβεί. Εντάξει, θα τα λέμε. Τώρα θα είσαι στο κήπεδο να δεις τα παιχνίδια. Νομίζω θα το φτιάξω. Τι λένε. Δεν το βλέπω για σύντομα. Γιατί είναι θέμα όλη. Περιοχής, ε. Ναι, και εδώ που τα λέμε και τα τέτοια σου ήταν όλα καλύτερα. Τα λέμε που ήταν ολοκληρωμένο. Μετά που το έγραφε live όλα και. Και μετά που το έγραφε. Ναι, ρε. Ειδικά εδώ. Ναι, ναι. Εδώ έχει πρόβλημα. Ναι, εδώ, εδώ. Για το λένε. Γιατί το έχουμε τόσο εγκολημένο. Δεν το βλέπω μετά κανονικά. Έγραφε στο live το τόπο. Και βάζει και λάσκε. Ναι, 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 ναι. Έχασε και ο τρίτο να σε παράδοση. Μυρακλή τεταρτή. Τρεις η ώρα είναι. Τρεις πέντε. Ένα πάει ο Θεοδόρη γιατί εγώ πότε πάω χάνει ομάδα. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Δεύτερο ημίχρονο. 24. 18. Το σκορ του πρώτου ημίχρονου στο συν 6. Η ομάδα του κολλητού μου, του φίλου μου, του Σάμιου. Λοιπόν, Αναστασίου, ο Κούρκουλος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Δεανιώτης, Περσεμάτης, Σταυρωτές, Σκόρδος με το Μαρινάκι απέναντί του. Θα πάει και ο Κούρκουλος. Δεν πήγε όμως όσο επιθετικά έπρεπε να πάει. Του άφησε χώρο, γύρισε, είχε όλο τον χρόνο να τελειώσει. 24-20. Μειώνουν στους 4. Μαρινάκης. Πιτούλης. Θα περάσει. Θα βάλει ένα παλικαρίσιο προσωπικό καλάθι. Ο κύριος με το νούμερο 13. Σωσήν 6. Διαχειρός Πιτούλη. Βαντής. Ο Δρίτσας του πήρε την μπάλα, το πορτοφόλι και ό,τι άλλο είχε πάνω του. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 28-20. Η διαφορά στους 8. Περσεμάτης. Σκορδός.
Μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound. Φάουλ χαμηλά στον Τζαγκάνη. Βαντής, Σκόρδος, Βαϊνιώτης με τον Κούρκουλο, Σκόρδος για τρεις, μπροστά στον Πιτούλη, η μπάλα στο σίδερο και από εκεί στα χέρια του Βαϊνιώτη. Ο Σκόρδος θα στοχίσει, Δρίτσας, Μαρινάκης, η μπάλα στη γωνία, Πιτούλης είναι μόνος του για τρεις. Πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ κακό, airball για την ακρίβεια. Βαντής θα κερδίσει το φάλο, Αταπή! Τι έβαλε ο Θεόφοβος! Τι καλαθάρα ήταν αυτή! 28-22 από το Βαντί και θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Μπράβο του! Αυτό τώρα το καλάθι ήταν καλάθι με μεγάλα κακάλα. Για να μην πω τίποτα άλλο και μας κλείσει το ραδιοτηλεοπτικό. Τα βάλει και τη βολή μάλιστα. Τα έκανε όλα. 28-23. Ρίχνει τη διαφορά στους 5. Γιαννίρης στη θέση του Μαρινάκη. Πιτούλης. Γιαννίρης θα βγει από τα σκρίνα από τη γωνία, θα τον μπουμπουνίσει για τρεις. Και στέλνει και φυλάκια στην εξέδρα. Αυτός είναι. One man show. Ο κύριος τα κάνει όλα. Σκοράρει, στέλνει φυλάκια, μπορεί να πιάσει και το τηλέφωνο. Ο Γιαννίρης που όλοι αγαπάμε, 30-23. Η μπάλα στα χέρια του Δρίτσα και τώρα στο Γιαννίρη. Τι θα κάνει ο Αθεόφοβος, που πάει. Εδώ έπρεπε να τελειώσει, Κωνσταντίνε μου, τη φάση. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Εδώ την τελειώνουμε. Δεν παίρνουμε απλά το φάουλ. Ο Σάμιος το χειροκροντάει, αλλά ένα μικρό κεφαλικό το έχει πάθει από μέσα του. Λοιπόν, 30-23. Η διαφορά στους 7. Ας το στην πρώτη. Εδώ το έκτισε. Έκτισε άλλο ένα γήπεδο ο Κωνσταντίνος, διπλά. Όπως λέμε τα καλά του, θα λέμε και τα σχημά του. Δεν κατάλαβα. Και επειδή είναι κολλητός. Επειδή είναι κολλητός, τον πειράζουμε. Πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, εύστοχος η δεύτερη, 31-23. Με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Μπόμπερ, τον Μαϊάμι. Του κυρίου με το νούμερο 33, Κωνσταντίνος Γιαννίρης. Σκόρδος με το Πουτούλι κολλημένο πάνω του. Κοιτάξτε εδώ άμυνα που τον παίζει. Προσπαθεί ο Σκόρδος να ξεμακαριστεί, θα το κάνει! Θα πετύχει το καλάθι, 31-25. Ιόνις στους 6. Πιτούλης. Αναστασίου. Εξαιρετική πάσα του! Γκολ! Φάουλο τον Κούρκουλο! 33-25. Ο Γιαννίρης τον ακολουθεί. Και λέει τα δικά του εκεί στο αυτί του. Ο Κούρκουλος είναι τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Δεν θα τον ακούσει πουθενά. Πραγματοποιεί εμφάνιση οικονομίας. Δεν νομίζω να έχει λάθος ο παιχνίδι. Ξεκινάει την αναμέτρηση και βοηθάει πάρα πάρα πολύ στο πρώτο δεκάλεπτο, στο ξεκίνημα στα αμυντικά rebound. Το ένα αμυντικό rebound μετά το άλλο. Πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Και να λοιπόν που βάζει το όνομά του και στην επιθετική εξίσωση. Το ματιάξαμε εδώ, ας το έχεις στη βολή. 33-25, συνέχεια στο παιχνίδι. 6-50. Περσεμάτης. Τι έχουμε? Έχουμε φάουλ του Πιτούλη εκτός φάσης. Εκεί στο κυνηγητό με το Σκόρδο. Εντάξει, λογικό. Σκόρδος. Θα πάει μέχρι μέσα. Δρίτσας πιο ψηλά από όλους.
33-25, διαφορά στους 8. Δρίτσας, θα πάρει το τρίποντο. Κανονικά πρέπει να τον βγάλετε έξω απόψε το βράδυ. Και ό,τι πιει, ό,τι φάει, γερασμένα. Μην τσιγκουνευτείτε. Ο Αναστασίου θα κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά και όσο κανείς άλλος στην ομάδα του. Να κλέβει τα πορτοφόλια των αντιπάλων. 38-25 διαφορά στους 13. 6-1 για το τέλος της πρώτης τελευταίας στροφής. Πάμε σε time out. Λοιπόν, για πάμε. Τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν. Έχουμε παιχνίδι. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Τσαϊρέλης. Σκόρδος. Μπαϊμιώτης. Θα στοχίσει. Ο Κούρκουλος βάζει τα χέρια του. Μαρινάκης. Αναστασίου. Μαρινάκης. Γιαννίρης για τρεις. Αστοχός. Περσεμάτης. Τσαϊρέλης με ταμπλό. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ το Σκόρδο. Θα κοπεί στα ίσα τον Αναστασίου. Δηλαδή άμα ήταν καλά τι θα έκανε απόψε. Καθαρό φάουλ Τσαϊρέλη πάνω στον Αναστασίου. 5-19. Λοιπόν, ο Σκόρδος θα στοχίσει. Γιαννίρης. Μαρινάκης είναι μόνος του, θα το πάρει το τρίποντο. Τώρα εδώ η μπάλα τον έφτισε. Επιθετικό rebound. Οι παραλίες χρειάζονται σκορ. Είναι πίσω με 13. Σου τριών πόντων. Σκόρτος. Θα πάρει το φάουλο τον Κούρκουλο. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Τριάντα 28-27. Παραλίες μειώνουν στους 11. 4-21. Μαρινάκης. Παίρνει το σκρίνα τον Κούρκουλο. Δρίτσας για τρεις. Θα στοχίσει. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Στη συνέχεια θα χάσει την μπάλα.
Περσεμάτης προσπαθεί να αποφύγει το Μαρινάκη, θα το κάνει με τρόπο εξαιρετικό. 38-29. Ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10. Δείχνουν ότι διαθέτουν ακόμα αγωνιστικό σφιγμό. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μαρινάκης, Πιτούλης, βήματα. Τα έκανε. Το ξέρει και ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε time out. 3-39 με το σκορ εδώ στο φωτεινό πίνακα του Athens Sports Call στο 38-29. Λοιπόν, πάμε, επιστρέψαμε. Μπραϊμιώτης, Σκόρδος. Τα πάνε για τον Dark Team, Πιτούλης και Γιαννίρης εκεί. Σκόρδος, ο Στυλιανός είναι μόνος του. Περιττή τρίπλα νομίζω. Έπρεπε να το πάρει κατευθείαν. Είναι αυτό που του στοιχίζει, έχω την εντύπωση. Πιτούλης, Τζουβανάκης, ήταν μόνος του, χαμένη ευκαιρία. Τσάιρελης. Σκόρτος. Καλάθι και φάουλ. 38-31. Μειώνουν ακόμα περισσότερο. Ο Σκόρτος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Αναστασίου θα περάσει και πάλι στο παρκέ. Εύστοχος και στη βολή από το νούμερο 7 των Παραλίερς. Μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 6. Το 38-25 γίνεται 38-32. Μετράνε σε ρί 7-0. Πιτούλης για 3 είναι ελεύθερος. Το χρειαζόντουσαν εδώ το τρίποντο τώρα η Μαϊάμι. Δεν ήρθε. Ευκαιρία για τους Παραλίερς να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Θα κλέψουν την μπάλα, Μαρινάκης. Κακή πάσα, θα προλάβει ο Δρίτσας. Πιτούλης θα βρεθεί στο παρκέ. Έχουμε βήματα. Νομίζω εδώ η πάσα καταρχήν που γίνεται στο Δρίτσα, το Μαρινάκη είναι κακή. Κάσανε ευκαιρία τώρα. Εδώ ήταν όλες οι προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να τελειώσουν τη φάση. Περσεμάτης. Στυλιανός. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει τη φάση. 38-34. Επιστρέφουν. Η διαφορά στους 4. 1-50. Αναστασίου. Θα πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα δοκάρει. Τσαϊρέλης. 38-36, ρίχνουν τη διαφορά στους 2. Άρον Άρο σε time out, θα έχει πολλά να τους πει ο coach Άμιος. 1-37, επιστρέφουμε σε λίγο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Οι Παραλίες έχουν βγάλει αντίδραση. Μετράνε σερί 11-0. Έχουν φέρει το παιχνίδι στο καλάθι 38-36. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Πιτούλης. Δρίτσας. Ψάχνει ελεύθερο χώρο. Μαρινάκης. Θα πάρει το φάουλ. Θα μετρήσει και το καλάθι. Πόσο πολύ το είχαν ανάγκη αυτό. Μία βόλη, 40-36. Ένα και 19. Η διαφορά στους 4 και ο Μαρινάκης, συγγνώμη, στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 41-36, η διαφορά στους 5. Μέχρι στιγμής κάθε φορά που οι Παραλίες μειώνουν τη διαφορά, έχουν τον τρόπο να απαντήσουν. Τρίποντο του Σκόρδου με τον Αναστασίου κρεμασμένο πάνω του. Όχι και η καλύτερη δυνατή συνθήκη. Πιτούλης αστοχίσει. Νομίζω περισσότερο εκβίασε το φάουλ παρά να πετύχει το καλάθι εδώ. Σκόρδος. Ο Δρίτσας. Νομίζω εδώ φοβήθηκε το φάουλ. Οπότε σου λέει άσε. Τουλάχιστον να μην πάρει το γκολ φάουλ. Ήταν σε μειονεκτική θέση. Κατάλαβε ότι η άμυνα δεν θα βγαίνει. Μαρινάκης. Από τα δικά του χέρια η μπάλα. Από τα χέρια του Τσαϊρέλη. Ο Ρέφ ήταν μπροστά και το είδε. Το είδε και το έδωσε. Λοιπόν, το σκορ είναι 41-38. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε αλλαγές. Σταγματάρχης Γιαννίρης, Μαρινάκης, Αναστασίου, Δρίτσας. Η πεντάδα των Μαϊάμι. Τσαϊρέλης, Βραϊμιώτης, Περσεμάτης, Κόρδος, Τηλιανός. Ξεχνάω κάποιον. Τηλιανός, Τσαϊρέλης, Περσεμάτης, Βραϊμιώτης και Σκόρδος. Η πεντάδα για Παραλίες. Ο Δρίτσας ευστόχησε. Α, είχαμε τεχνική ποινή. Μάλιστα. 42-38. Η διαφορά στους 4 και η μπάλα για τους Χιτς. Δρίτσας. Στην εκνοή θα πάρει ένα... Βάλατε ένα κούπι στη Στεφάνη, τι. Λοιπόν, η μπάλα θα περάσει στα χέρια των Σκόρδος. Θα βρει χώρο, θα πάρει την προσπάθεια Μαρινάκης. Ο Δρίτσας είναι στα αριστερά του για στήριγμα, θα τον δει, θα του τη δώσει. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ένα δευτερόλεπτο. Τέλος. Δεν θα μετρήσει και να μπει. 42-38 είναι το σκορ. Τρίτο δεκάλεπτο. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Με την έναρξη της τελευταίας τροφής αναμέτρησης. Ιωνά! Μάγερς, που ήταν ο Μάγερς.
Ναι. Για πάμε! Τελευταίο δεκάλεπτο. 42-38. Για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τσαϊρέλης. Τσανιώτης. Στον κόσμο το Γιαννίδα Πεναντίνη θα πάει και τον Ματάρκης. Φάουλ, λέει ο ρεφ. Οδηγούν το σκόρτο στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Σαράντα, 2-40. Μαρινάκης. Βρίτσας. Για δύο. Άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Αγματάρχη. Νομίζω ότι προφήστος έπρεπε να βγάλει τώρα και την μπάλα έξω. Έξω η μπάλα. Το 42-40 παραμένει ευκαιρία τώρα για τους Παραλίερς. Μπορούν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Μπορούν και να προσπεράσουν. Για να δούμε. Σαϊρέλης. Τριών πόντων, όχι ο Πεσεμάτης. Θα πάει προς τα μέσα, νομίζω έχουμε βήματα. Η άμυνα εδώ των Χιτς είναι υποδειγματική. Νομίζω η αθλητικότητα και η ενέργεια είναι αυτή που μέχρι στιγμής θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Έχει φέρει τους Χιτς σε θέση οδηγού σε αυτή τη σειρά. Αναστασίου. Εξαιρετική πάσα στον Παγματάρχη. Δεν θα τελειώσει. Βρίτσας είναι εκεί. Φωνάζει παρόν. Παντακού παρόν ο Βρίτσας. 44-40. Ηγετική εμφάνιση από τον Βρίτσα απόψε. Η διαφορά στους τέσσερις. Σαϊρέλης, Κόρτος, Σταυρίτ και Αναστασίου και Παγματάρχη. Θα του ρίξει την τάπατα ο Αναστασίου. Την μπάλα και πάλι στα χέρια των Παραλίες. Γρανιώτης θα πάρει την προσπάθεια, υποπίεση και αντιπάλου και χρόνου. Μαρινάκης. Βρίτσας, που πάει. Αναστασίου. Γιαννίρης. Θα προσποιηθεί. Παγματάρχης είναι μόνος του. Κακή εκτέλεση, κακό σου. Η μπάλα θα βγει έξω. Από πιανού τα χέρια το θέμα είναι. Από τα χέρια του Βρίτσα. Το 44-40 παραμένει. Σκόρδος βγαίνει από τα σκριν.
Δεν θα τελειώσει, αλλά ο Μπραϊνιώτης φωνάζει παρόν. Έχασε την ισορροπία του. Κοιτάξτε τι γίνεται εκεί κάτω. Το καλάθι των Χιτς. Πέφτουνε κορμιά. Ο Αναστασίου κερδίζει το φάουλ. Σκουπίζεται συχνά πυκνά το μπάρκε. Σαράντα το σκορ. 7-25. Πιντούλης. Εκεί μπροστά του τον Περσεμάτη, ανεβαίνει ο Τρίτσας για το screen. Τρίτσας. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Αναστασίου και πάλι στο Τρίτσα. Ο Πιτούλης είναι μόνος, θα το πάρει το τρίποντο. 47-40. Πολύ μεγάλο καλάθι. 7 λεπτά κατά το τέλος. Αντίς. Περσεμάτη για την απάντηση. Όχι. Airball. 6-52 για το τέλος. Νομίζω ότι αυτό το τρίποντο του Πιτούλη έρχεται σε χρονικό σημείο κέραιο. Στέλνει διαφορά στους 7. Έχουν βγάλει και την άμυνα. Έχουν την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσουν, να προσπαθήσουν κι άλλο. Βάλα τα χέρια του Περσεμάτη εκτός. Οι παραλίες θα πιέσουν, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα πρέπει να την παρατάξουν στην αθλητικότητα των Μαϊάμι. Να βρουν, δεν ξέρω από πού, ψυχικά από θέματα, να την παρατάξουν κι αυτή η ενέργεια. Αναστασίου. Τρίτσας. Για τρεις. Όποτε ο τρελός τι έβαλε. Ένας παλαβός είναι με εμφάνιση μπάσκετ. Ομάδας μπάσκετ. Είναι ένας θεοπάλαβος με χαρτί τρελού. Με εμφάνιση ομάδας μπάσκετ. Αυτός είναι ο Τρίτσας. 50-40. Η διαφορά στους 10. 6-24. Πάμε σε time out. Πάμε, το time out τελείωσε. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα των Παναλίερ. Σκόρτος, θα κερδίσει το φάουλ από τον Αναστασίου. Είναι μόλις το δεύτερο ματικό, έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες. Τσαϊρέλης. Βαντής για τρεις. Αυτοκός. Αναστασίου. Θα κάνει την πορτοκαλί δικιά του.
Πιτούλης. Το δικό του τρίποντο και αυτό του Δρίτσα. Ίσως παίξει και τον πιο καθοριστικό ρόλο για την τελική έκβαση της αναμέτρησης. Πραγματάρχης. Η μπάλα θα αναπηδήσει, δεν θα καθρεί το στόχο της. Το 50-40 παραμένει, δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. 5-36. Σαϊρέλης. Κόρδος για 3. Θα εξοχίσει. Απαντάει στο ένα από τα δύο τρίποντα τα οποία δεχτήκαν. 50-43. Γκρίτσας. Πιντούλης. Αναστασίου. Υπερέχει εδώ την Περσεμάτη, πρέπει να τον οδηγήσει στο καλάθι. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή να κάνει, μπορεί να το κάνει, μπορεί να μην έχει το σουτ. Το οποίο ενδεχομένως να έχει ο Πιτούλης με τον Τρίτσα, αλλά δεν μπορεί, όσο μπάσκετ ξέρει αυτός. Νομίζω δεν το ξέρει κανείς η Μαϊάμι. Μπραϊνιώτης, 52-43. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Τι άμυνα παίζουν οι κυβερνήτες απόψε. Αναστασίου. Πιτούλης. 4-27. Στους 9 πόντους η διαφορά. Αναστασίου. Η άμυνα του Σαϊρέλη είναι καθαρή. Βαντής. Καθαρό φάλο του Γιαννίρη. Το τρίτο μαντικό. Μανούλας αυτά ο Κωνσταντίνος. 4-14. Τσαϊρέλης. Πεσεμάτης. Η μπάλα θα αναπηδήσει δύο φορές η Στεφάνη. Ριμπάδο από ποιον, από τον Μπραϊνιώτη, ο οποίος παλεύει, παλικαρίσια, θα πάρει την μπάλα. Σκόρδος για 3. Τι τρίποντο έβαλε ο! Τι τριποντάρα ήταν αυτή με τον Πιτούλη κρεμασμένο πάνω του. 52-46. Μειώνουν στους 6 πόντους. Είπαμε τίποτα δεν έχει τελειώσει. 3-39. Δρίτσας. Για 3. Τώρα εδώ ο Δρίτσας θα κάνει μαντάρα. Σκορδός. Το φάλο τον Πιτούλη, το τέταρτο μαντικό. Baseline. Τόρβος. Βαντής. Θα σου αρχίσει. Το χρειαζόντουσαν το καλάθι τώρα δεν φιλοξενούμενοι. 3-17. Πιτούλης. Η μπάλα στο Δρίτσα. Κόρδος Αιρέλης για την παγίδα. Του δυσκολεύουν την μπάσα. Μείνει μπάλα στα χέρια. 2-56 για το τέλος. Αναστασίου σου πες του Γιαννίρη. Σαϊρέλης. Αποφύγει σε πρώτο χρόνο τον Μαρινάκη, σε δεύτερο θα τον βρει μπροστά του και θα του πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2.
Λοιπόν, το 52-46 παραμένει. 2-40. Για το τέλος της δεύτερης αναμέτρησης της σειράς και της τελευταίας. Από όπου θα βγει και ο νικητής, αυτός που θα πάρει το εισιτήριο, την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ο Κούρκουλος κοιτάει στο παρκέ. Το ίδιο και ο Δρίτσας. Τι δείχνει το βελάκι, κατοχή για... Μπάλαγια. Την μπάλα για παραλίες. Οι οποίοι χρειάζονται το καλάθι. Όσο τίποτα άλλο. 2-20. 1. Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Θα πρέπει την αντεπίδεσή τους να την ξεκινήσουν. Δεν έχουν πολλά περιθώρια. Τσαρέλης. Βραϊνιώτης θα βάλει τα χέρια του Μοντρίτσας. Κάνει και αυτό. Κάνει και αυτό. Ο Αναστασίου περιμένει Βραϊνιώτη να σηκωθεί. Μπράβο του. 52-46. 2 λεπτά ακριβώς. Τι άλλο να κάνει ο Τρίτσας, παιδιά. Να σας πάει διακοπές. Τα έχει κάνει όλα ο Πάνος απόψε. Μαρινάκης, για να τελειώσει το θέμα πρόκρισης. Όχι, δεν θα το κάνει. Η πάσα πέρασε. Και ο Σκόρδος θα πετύχει το καλάθι. 52-48. Ένα και 44. Μειώνουν στους 4. Από τη στιγμή που ο Μανινάκης δεν το τέλειωσε και από τη στιγμή που ο Σκόρδος ευστόχησε, έχουμε παιχνίδι ακόμα. Απλά τώρα θα πρέπει να πιέσουν. Δεν έχουν πολλά περιθώρια. Ο Αναστασίου θα κερδίσει το φάουλ. Μαρινάκης. Αναστασίου. Γκρίτσας. Τιτούλης. Δρίτσας. 1-26. Θα κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Θα στοχίσει επιθετικό rebound. Κούρκουλος. 54-48. Η διαφορά στις 6. 1-14. Νομίζω αν κάνουν αυτή την άμυνα, πήρα και την πρόκληση. Περσεμάτης. Δεν θα μέτρα και το καλάθι. Έτσι κι αλλιώς. Άστοχα στην πρώτη. Το 54-48 παραμένει. Άστοχα στη δεύτερη. Αναστασίου θα πάρει το φάουλ. Οι Μαϊάμι πλέον έχουν συγκαγκαλιάσει την υπόθεση πρόκριση. Είναι μπροστά με 6. Συνυπολογίστε σε αυτό και το πρώτο παιχνίδι, το συν 4. Αν καταφέρουν τώρα να απολέσουν διαφορά 10 πόντων σε 64 δευτερόλεπτα, το χωρό του Ζαλόγου και ένα-ένα θα πέφτει. Δρίτσας. 55 δευτερόλεπτα.
Αναστασίου. Δεν τους περίμενε κανείς. Φτάσαν μέχρι εδώ με την ταμπέλα του outsider απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα και με δύο νίκες θα πάρουν την πρόκληση. Μια πρόκληση πέρα για πέρα δίκαιη. Και πλέον είναι ικανή για τα πάντα. Παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Για το τέλος Τρίτσας θα κρατήσει την μπάλα και αυτό πρέπει να κάνει. Θα το πάρουν την μπάλα Σκόρδος και Περσεμάτης. Τα συγχαρητήρια φυσικά και τις παραλίες για την φοβερή και τρομερή πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 18 δευτερόλεπτα το μάτς το πήραν, την πρόκληση την πήραν. Το 54-48 από ό,τι φαίνεται κάνε το τελικό σκορ. Η Μαϊάμι πήραν μια τεράστια πρόκριση. Το σκορ 54-48. Αυτό ήτανε. Τα καταφέρανε και τους αξίζει συγχαρητήρια. Καλό βράδυ σε όλους.